Καθώς οι εντάσεις επιτείνονται στην Ανατολική Ουκρανία, ο Πέτρο Ποροσέγκο συνεχίζει τον κύκλο των διπλωματικών του επαφών. Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες και είχε συναντήσεις με κορυφαίους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ήταν καταπέλτη σε βάρος της Μόσχας. Η πλευρά της Ρωσίας δεν φαίνεται να πληρεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ουκρανία εξαρτώνται από την εφαρμογή της Συμφωνίας του Μίνσκ, σχολίασε χαρακτηριστικά. Πριν τις Βρυξέλλες, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συναντήσει στο Βερολίνο τον Γάλλο ομολογό του Φρανσουά Ολάντ και την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο αλλαγής της διαδικασίας διαπραγματεύσεων και συμμετοχής σε αυτές του Ρώσου πρόεδρου Πούτιν, απέκλεισε το ενδεχόμενο. Είναι πολύ σημαντικό να συντονίσουμε τις προσπάθειες της Ουκρανίας με την Γαλλία και την Γερμανία. Δεν είναι μόνο οι μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αντιπροσωπεύουν πλέον το σύνολό της. Συνεπώς δεν υπάρχει τρίτο Μίνσκ. Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφει στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας τον περασμένο Φεβρουάριο είναι πλέον εξαιρετικά εύθραυστη.